Κάνει Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είστε γνώστης του θέματος. Και στην παραλία του Μόλου και στην Αγία Τριάδα υπάρχουν και μπάζα και σκουπίδια. Έχουν έρθει έγγραφες καταγγελίες, έχουν προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. Σε επαφή είμαστε με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και έχουμε κανονίσει να γίνει η αποκομιδή προς το τέλος της άλλης εβδομάδας των σκουπιδιών μιας χωματερής που δούλευε μέχρι το 2012. Κύριε Δήμαρχε, είναι μια κατάσταση η οποία προφανώς και δεν προέκυψε τον τελευταίο χρόνο. Επειδή τυχαίνει να είμαι και εγώ κάτοικος της περιοχής, ξέρετε ότι αυτή η κατάσταση είναι τα τελευταία 10-15 χρόνια. Ωστόσο, οι δημοτικές αρχές και οι προηγούμενες, αλλά και αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που είστε εσείς, μήπως θα έπρεπε να έχουν προβλέψει να υπάρχει ένας χώρος να πετάει ο κόσμος στα μπάζα. Δεν μιλάμε τώρα για τα υπόλοιπα σκουπίδια τα οποία, και τα φυτοφάρμακα τα οποία πετάνε. Αλλά που πετάμε τα μπάζα γίνεται η αποκομιδή. Φυσικά έχει προβλεφθεί. Το να είναι ανεύθυνος ο κάθε πολίτης και να πηγαίνει να πετάει, να εξακολουθεί να πετάει ενώ υπάρχει απαγόρευση από το 2012 μπάζα και σκουπίδια και οτιδήποτε μπορείτε να τα δείτε, τα έχετε δει και εσείς πιστεύω και όλος ο κόσμος με τις φωτογραφίες που έχουν σταλεί σε όλα τα μέσα, είναι ανεπίτρεπτο, έτσι. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και θα πρέπει να υπάρχει και ενημέρωση και από το Δήμο αλλά και γενικότερα από την πολιτεία σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι δεν γίνεται να μην προσέχουν το ίδιο στο σπίτι. Εν πάση περιπτώσει, στο διατάφτα έχει γίνει η συνεννόηση τώρα με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος για να λυθεί το πρόβλημα, να γίνει αποκομιδή μέχρι τέλος της άλλης εβδομάδος όλων των απορριμμάτων των σκουπιδιών από την χωματερή που, το τονίζω, δούλευε μέχρι το 2012. Κύριε Σικιώτη, αυτή η κατάσταση την οποία καλείστε τώρα εσείς να αντιμετωπίσετε και να διορθώσετε έχει δημιουργήσει, αν γνωρίζετε, άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα. Είναι κοντά στις ακτές εκεί στην περιοχή. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγειονομική κατάσταση όλης της ευρύτερης περιοχής. Σε μια περιοχή η οποία είναι Natura, να θυμίσουμε, έτσι. Σωστά. Ναι, όχι, δεν έχουν δημιουργηθεί άλλα προβλήματα προς το παρόν. Γι' αυτό θα πρέπει να, όσο δυνατόν πιο σύντομα, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Άρα δεν έχει να ανησυχεί ο κάτοικος της περιοχής για κάτι εκεί. Πρέπει να το καθησυχάσουμε. Εννοείτε, έτσι. Θέλετε να πείτε για τη θάλασσα. Για τη θάλασσα, ναι. Όχι, όχι, δεν έχουμε πρόβλημα, όχι. Αλλά για να μην έχουμε πρόβλημα, θα πρέπει να φύγουν τα σκουπίδια από εκεί. Άρα στο τέλος της άλλης εβδομάδας, κύριε Σικιώτη, σωστά? Ναι, έχουμε και ενημέρωση με τη Διεύθυνση Ασυντόνισσα Περιβάλλοντος που θα λυθεί το πρόβλημα. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.